δήλωνε ότι μόνος του δεν δικάνει το παιχνίδι. Άλλωστε και αυτό είναι τελείως ανθρώπινο, αν σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος αυτός έκανε τόσες ώρες για να ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη για να έρθει στην Πάτρα. Μάλιστα, ο άνθρωπος ήρθε με ταξί, περίμενε μέχρι κάποια ώρα τον κύριο Πιτσίλκα στην Αθήνα για να έρθει με το τρένο και από εκεί να κατέβουν με ταξί. Δεν κατάφερε ο κύριος Πιτσίλκα να έρθει, ήρθε μόνο ο κύριος Κονομίδης. Και μετά από όλη αυτή την κόπωση, βέβαια, είναι λογικό ένας διαιτητής να μην αναλαμβάνει. Χατζη Γεωργίου. 43 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος από όλα πατρών ΑΕΚ 73-74 και ο Παταβούκας σε ρόλο playmaker και την ομάδα της ΑΕΚ. Παταβούκας μαρκάρεται από το Χωτοκουρίδη. 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, Παταβούκας για τον Τζόρνταν. Τζόρνταν πάζει τον Παταβούκα, θα δοκιμάσει σουτ 3 πόντων, θα αστοχίσει και το ριμπάουντ από τον Γκουζέλη. 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Μπερδέσης κατεβάζει την μπάλα για τον Απόλλωνα της Πάτρας. Μπερδέσης μένει μέσα στη ρακέτα, δίνει στον Παπαγιάννη. Παπαγιάννης 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το Χωτοκουρίδη. Χωτοκουρίδης θα προσπαθήσει να μπει, θα κάνει το σουτ και θα κοπεί από τον Τζόρνταν. Και έχει υποδείξει φάουλ ο κύριος Πιτσίλκας. 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Οι διαβουλεύσεις του Γκέκου με τους διαιτητές συνεχίζονται. Εύστοχος ο Χωτοκουρίδης στην πρώτη τελευταία βολή, 74-74, 2 δεύτερα πριν από το τέλος, αν αστοχίσει το παιχνίδι θα πάει στην παράταση, αν ευστοχίσει μένουν 2 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ για να διεκδικήσει την νίκη. Άστοχος ο Χωτοκουρίδης στο ριμπάνο, χαρακτηρός πάλι ο Χωτοκουρίδης και το παιχνίδι θα λήξει. 74-74, ισόπαλο το παιχνίδι. Χαρακτηρός θα αστοχίσει στην πρώτη βολή, όταν το αμυντικό rebound, ευκαιρία για τον απολαπαντάς για τον ευθυνδιασμό, όμως οι παίκτες έχουν ήδη γυρίσει και Τζάκης. Θα δώσει το Χωτοκουρίδη, ο οποίος θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Καθώς απομένουν 34 δευτερόλεπτα και η διαφορά είναι 5 πόντοι. Αριδάς για τον Γκέκο, παραλαμβάνει τώρα αυτός καθήκοντα playmaker. Στο Τζόρνταν. Γκέκος, μαρκάρεται από τον Μπερδέση. Γκέκος θα μπει μέσα στη ρακέτα, θα βγάλει όμως τον Αριδά και αυτό στον Παταβούκα. Παταβούκα στο καθώς κυνηγάνε τρεις παίκτες της του Απόλλωνα Πάτρας. Γκέκος. Παταβούκας. Τώρα πια η ΑΕΚ παίζει από τις γωνίες. Πατρών ΑΕΚ 76-81, 9 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και ο Παταβούκας έχει την ευκαιρία να διευρύνει τη διαφορά των δύο ομάδων και να μειώσει τις πιθανότητες του Απόλλωνα Πάτρας να διεκδικήσει την νίκη. Καθώς απομένουν 9 μόνο δευτερόλεπτα. Παταβούκας θα ευστοχίσει στην πρώτη ελεύθερη βολή. 82-76 για την ΑΕΚ στο κλειστό της Πάτρας. Φεύγει τον Μπέρντ, κάνει το σουτ. Κορινδιού Μπερδέσης. Και ταυτόχρονας φάουλ και έλειξη του παιχνιδιού. Σημείο του παιχνιδιού ότι θα χάνετε το παιχνίδι. Βλέπετε εδώ, ακόμα και ο παδί της ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλό ποστό, άγγιζε το 85%, τέλειο θα λέω. Και το πράγμα το οποίο μας έδωσε...